Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε κοντά μας τον τομεάρχη υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στις σεισμόπληκτες περιοχές, κυρίως στο Δαμάση και στο Μεσοχώρι. Καλώς ορίσατε, κύριε Παπά. Γεια σας, κύριε Γολάτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση από αυτά που είδατε? Κοιτάξτε, υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές. Είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν τίθεται θέμα ούτε αποκατάστασης ούτε ενίσχυσης. Σε καμία των περιπτώσεων, θέλω να πω κάτι με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να λυθεί το θέμα της στέγασης του πληθυσμού, ειδικά στο Δαμάση και στο Μεσοχώρι βεβαίως, αλλά ειδικά στο Δαμάση είναι νομίζω... Είναι και μεγαλοχώρι, ναι. Είναι, από ό,τι είδα, είναι σχετικά μεγαλύτερες οι καταστροφές. Βεβαίως και στο Μεσοχώρι υπάρχουν καταστροφές. Να δοθούν γρήγορα τα χρήματα και η άμεση καταβολή της ενίσχυσης. Και οι ενισχύσεις που αφορούν τις οικοσκευές και οι ενισχύσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. Και βεβαίως, εάν είναι δυνατόν, εχθές, και κάνω έκκληση και σε εσάς προσωπικά και σε όλο το δημοσιογραφικό κόσμο, ένα έκτακτο πρόγραμμα εμβολιασμού για τους σεισμόπληκτους. Οι άνθρωποι στέκονται στην ουρά για να πάρουν ένα πιάτο, μια μερίδα φαΐ και είχαμε... Και νερό, είχαμε, βεβαίως, είχαμε την αγαθή τύχη μέσα σε αυτή την... οδύνη, την ατυχία τη μεγάλη, την μεγάλη δοκιμασία να μην υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής και αυτό είναι το ευτυχές μέσα στην ατυχία μας, να προστατέψουμε όλο αυτό τον κόσμο από τον εφιάλτη του ιού. Δεν είναι μεγάλο ζήτημα, πιστεύω, να βγει ένα έκτακτο πρόγραμμα αυτή την ώρα που μιλάμε και να πάει ο ΕΟΔΗ αύριο να εμβολιάσει όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα. Και να πούμε ότι το ξέρετε ότι από χθες και η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας είναι στο βαθύ κόκκινο. Έτσι. Έχουμε αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Βεβαίως μαζί με την Αττική, διότι ναι. Μάθαμε κι εμείς, επειδή είμαι βουλευτής Αθήνας. Άρα λοιπόν, να ζούμε από τις 7 κόκκινο. Το απόγευμα τα κεφάλια μέσα. Ό,τι είναι, ξέρετε όμως, κύριε Κολάτα, ναι. Αυτό είναι νομίζω η επιτομή της αποτυχίας της πολιτικής η οποία ναι. Εφαρμόστηκε. Διότι και γίνεται αυτό ακόμα πιο έντονο, αν σκεφτεί κανείς. Ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας, πρακτικά αν δει τις καμπύλες, ήταν σαν να μην συνέβη το πρώτο κύμα στην Ελλάδα. Ήταν πρακτικά πάρα πολύ έτσι, χαμηλά τα ποσοστά και προσβολή του πληθυσμού. Γιατί έγινε αυτό? Διότι πειθάρχησε ο πληθυσμός στον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών έδωσε συνένεση, έδωσε ένα πολιτικό αβάτζο στην κυβέρνηση για να προετοιμαστεί για το δεύτερο κύμα της πανδημίας και δεν έγινε καμία προετοιμασία. Έτσι λοιπόν στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, από εκεί που ήμασταν θα σας έλεγα ουραγοί, ευτυχές διότι μιλάμε για την πανδημία και όταν είσαι στατιστικά ουραγός στην πανδημία είναι υγιής ο πληθυσμός. Ξεκινήσαμε και παίζουμε πρωταθλητισμό από το δεύτερο κύμα και μετά και ξέρετε ποιο είναι το πιο δυνηρό από όλα. Από τον Νοέμβρη και μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα στο σύστημα υγείας μέχρι σήμερα. Ναι. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι έρχεται το τρίτο κύμα, ξέρουμε ότι υπάρχουν οι μεταλλάξεις, ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στις προμήθειες των εμβολίων και κάποιοι είναι δέσμοι των ιδεών τους, οι οποίες ιδέες είναι καταστροφικές για την κοινωνία. Ναι. Το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να ενισχυθεί. Παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας προχθές να ανέβει η χρηματοδότησή τους στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι κανένα θαύμα. Είναι κάτι αυτονόητο και πρέπει να γίνει. Να πάει από το 5 στο 7%. Να προσληφθούν 15.000 άτομα. Είχαμε κάνει εμείς 20.000 προσλήψεις. 15.000 άτομα μόνιμα. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται πανδημία και να μην έχει γίνει μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Τρέχουν μόνο οι προκηρύξεις του 19 που είχε κάνει η δική μας διακυβέρνηση. Και βεβαίως να αυξηθούν οι αμοιβές. Γιατί ξέρετε, κύριε Κολάτε, εδώ στην Ελλάδα συζητάμε ξανά και ξανά το πρόβλημα του brain drain. Ναι. Δηλαδή την διαρροή εγκεφάλων. Το γεγονός ότι τα νέα τα παιδιά επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα το πω ευθέως. Όποιος από την πολιτική ή τη δημοσιογραφία ή την επιστημονική κοινότητα ανοίγει αυτή τη συζήτηση και δεν βάζει το δάχτυλο στην πληγή, όπου η πληγή είναι οι πολύ χαμηλές αμοιβές του επιστημονικού προσωπικού, είναι υποκριτής. Ναι. Δεν μπορεί να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για τα νέα παιδιά τα οποία επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν και να μην βάζουμε στο τραπέζι το ζήτημα των αμοιβών. Γι' αυτό και εμείς μιλήσαμε βεβαίως και για την αύξηση των αμοιβών των γιατρών και για τον διπλασιασμό των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πέρα από τις αμοιβές, είναι και η αξιοκρατία ένα ακόμα ζητούμενο για το brain drain.
Βεβαίως. Και η διαφάνεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρξε ένας στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Φωνάζουμε 6 μήνες να γίνουν προσλήψεις για οδηγούς και μηχανικούς. Να σας πω γιατί. Γιατί είχαν οι αστικές συγκοινωνίες λεωφορεία τα οποία μένανε με πολύ μικρές ζημιές σε απραξία, επειδή δεν υπήρχε μηχανικός να πάει να βάλει δύο βίδες, να είναι έτοιμο να βγει να εξυπηρετήσει. Και υπήρχαν και λεωφορεία και τρόλεϊ, τα οποία απλώς κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν στην ουρά. Και ήταν στην ουρά επειδή δεν υπήρχε οδηγός να πάει, να τα πάρει, να τα οδηγήσει, να βγει και να διευκολύνει τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις αστικές κοινωνίες στην Αθήνα. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο κόσμο την ημέρα. Έγινε τελικά προκήρυξη για 600 θέσεις. Γίνανε 800 ενστάσεις και έγιναν δεκτές από τον ΑΣΕΠ οι 400, το καταλαβαίνετε. Ανέβηκε η λίστα επιτυχόντων, κατέβηκε και ανέβηκε ξανά με αλλαγμένη τη σειρά κατάταξης. Λοιπόν, τι μήνυμα ακριβώς στέλνουμε στους νέους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα? Ότι για να στοιχειωδώς να μπορέσεις να ορθοποδήσεις πρέπει να τα έχεις καλά με κάποιο πολιτικό γραφείο? Δεν είναι μήνυμα αξιοσύνης αυτό. Δεν είναι μήνυμα που βοηθάει τα νέα τα παιδιά να καταλάβουν ότι θα υπάρχει μια ισονομία σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε δύο θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Το ένα έχει να κάνει με την υπόθεση Λιγνάδη Μενεδόνη και το άλλο με την υπόθεση Κουφοντίνα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Η υπόθεση Κουφοντίνα νομίζω ότι έχετε κι εσείς ως έμπειρος στο ρεπορτάζ παρακολουθήσει το τι συμβαίνει. Ένα κράτος, μια δημοκρατία δεν μπορεί να, και δεν πρέπει να εκδικείται. Υπάρχει κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των κρατουμένων είναι δικαιώματα ανεξάρτητα από το έγκλημα που έχουν διαπράξει, είναι κρατούμενοι για την πολιτεία. Η αριστερά με την τρομοκρατία είναι αντίπαλη, συνεχής, διαρκής. Και άρα και η δήλωση Ιδρύτσα πιστεύετε ήταν λίγο ατυχής, έτσι? Θα μου επιτρέψετε εδώ να μην κάνω κανένα παραπάνω σχόλιο από την δήλωση που βγήκε του γραφείου τύπου του κόμματος. Νομίζω η οποία ήταν πάρα πολύ σαφής. Είμαστε απέναντι στην τρομοκρατία. Η τρομοκρατία πλήγωσε, η τρομοκρατία σκότωσε και η ακροδεξιά τρομοκρατία επίσης το ίδιο, και μετανάστες και αγωνιστές της δημοκρατίας, και σε καμία περίπτωση όμως δεν συζητάμε αυτό το πράγμα τώρα. Θέλω αυτό να κάνω ένα υποθετικό ερώτημα. Βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις εργασίας, αλλά είναι ένα ερώτημα αρκετών συμπολιτών, φαντάζομαι σε όλη τη χώρα. Εάν συνέβαιναν παρόμοιες συνθήκες, για παράδειγμα έκανε απεργία πείνας για τους ίδιους λόγους ο Μιχαλολιάκος, που είναι και αυτός έγκλειστος, θα ήταν πάλι αριστερά στους δρόμους για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων? Επαναλαμβάνω ότι ο κρατούμενος είναι κρατούμενος για τον νομικό μας πολιτισμό. Εάν κάποιος εισηγείται να μετατοπίσουμε τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου και να τις αντικαταστήσουμε από κάποιες άλλες αρχές, ή να παίξει το κράτος έναν διαφορετικό ρόλο, διότι ξέρετε κάτι, είναι άλλο να πεις ότι αντιλαμβάνομαι. Άλλο σοφρονίζω, το σύστημά μας δεν πρέπει να είναι εκδικητικό, όχι, είναι σαφές. Και είναι, και είναι και άλλο, διότι και εμένα, αν σκότωνε κάποιος ένα μέλος της οικογένειάς μου, πολύ πιθανό να τον μισούσα και να ήθελα να πάθει κακό. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Εάν ο νόμος όμως ακολουθούσε τα δικά μου αισθήματα, δεν θα είχαμε αυτό που λέμε κράτος δικαίου. Διότι ο νόμος είναι νόμος. Πρέπει να το ξεχωρίζουμε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Νομίζω ότι και οι δύο δικηγόροι του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος όπως είπα και πριν για την αριστερά ήταν πάντα ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος, έκανε εγκλήματα, σκότωσε πισόπλατα, δεν κάνει τέτοια πράγματα η αριστερά. Έχει κλείσει αυτή η συζήτηση, νομίζω, και δημόσια, και δεν έχει χρησιμότητα. Μενδώνη Λιγνάδης, πώς τη βλέπετε την υπόθεση αυτή? Σας έπεισε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή? Πλέον Μητσοτάκης. Τι Μενδώνη? Η κυρία Μενδώνη είπε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη και ο κύριος Μητσοτάκης την κρατάει στη θέση της. Συνεπώς, το δάκτυλο πρέπει να δείχνει όταν αναζητά την ευθύνη προς τη μεριά του κύριου Μητσοτάκη. Η κυρία Μενδώνη έπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Θα μάθουμε κάποια στιγμή με ποιους συζήτησε για να καταλήξει στην επιλογή Λιγνάδη, την οποία αποφάσισε από το βήμα της Βουλής να την πάρει επάνω της. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ πέρα έχουμε μία πλέον βεβαιότητα ότι υπήρξε προσπάθεια πολιτικής συγκάλυψης των γεγονότων, και βεβαίως αυτές οι αποτρόπες πράξεις από αυτά που διαβάζουμε μας ανατριχιάζει και μόνο το ενδεχόμενο να υπήρχε ένα συντονισμένο σύστημα συγκάλυψης αυτών των γεγονότων. Διότι πραγματικά, και μιλάω με επιφύλαξη κύριε Κολάτε, διότι εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που δεν ξέρεις τι θα σκάσει αύριο. Να, ναι. Εκεί που μιλάγαμε για την υπόθεση Λιγνάδη, ξαφνικά βγαίνουν 300 άτομα
απόφοιτοι του Αρσακίου και λένε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια συστηματική πρακτική. Δεν μπορεί να είναι συνωμοσία όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Για να υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, είναι δίκαιο και νόμιμο και αυτονόητο ένας παρατηρητής να υποθέτει ότι θα υπήρχε και μια προσπάθεια συγκάλυψης των πρακτικών οι οποίες αυτή τη στιγμή καταγγέλλονται. Αυτό είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Από την πλευρά της, βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς ανοίξαμε το MeToo, εμείς δώσαμε βήμα και στην κυρία, την Ολυμπιονίκη και την κυρία Μπεκατόρου, και ότι δεν το τόλμησε αυτό, ίσως, μια προηγούμενη κυβέρνηση αριστερή. Τι λέτε σε αυτό? Μα δεν ήταν κυβερνητική επιλογή αυτό. Να. Αυτό δεν ήταν κυβερνητική. Ήταν ότι η κυρία Μπεκατόρου βρήκε το θάρρος και βγήκε και μίλησε για αυτό που τη συνέβη. Προσπάθησαν, νομίζω, κάποια επικοινωνιακά επιτελεία να ανακατέψουν την υπόθεση του βιασμού με άλλες υποθέσεις, με υποθέσεις που άπτονται εντελώς διαφορετικών πραγμάτων, έτσι, με υποθέσεις απρεπού συμπεριφοράς σε ένα περιβάλλον εργασίας. Το οποίο είναι απεχθές και αυτό, καταδικαστέο, κατακριτέο, αλλά είναι άλλο πράγμα για να συνεννοηθούμε. Έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια, αλλά φαίνεται ότι εδώ έχουμε μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων και εξελίξεων και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να καλέσουμε τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τις συμπεριφορές να μιλήσουν. Είναι προεκλογική χρονιά αυτή? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται μπροστά σε πολλαπλά διέξοδα. Και είναι πάρα πολύ λογικό να σκεφτεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας δεν θα έχει καταφέρει να βάλει την οικονομία και την κοινωνία σε οποιαδήποτε έτσι τροχιά ανάκαμψης, ούτε ως υποψία και ως προσδοκία. Και άρα να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε 3 ή 4 χρόνια από τώρα. Άρα θα ήταν λογικό και είναι λογικό να του περνάει το μυαλό να προσφύγει στην κάλπη ακριβώς για να κερδίσει χρόνο. Είστε έτοιμοι για τις εκλογές? Γιατί εμείς, κοιτάξτε, βλέπω λίγο δημοσκοπικά, είστε ακόμα θα σας πίσω. Πω, ναι. Καλά, τα δημοσκοπικά περιμένετε και να τα δείτε. Είμαι βέβαιος ότι δεν πείθουν κανέναν και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες λένε ότι όλα τα κόμματα είναι στα ποσοστά τους, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει απολέσει, υποτίθεται, πολλές μονάδες. Αυτά έχουν αρχίσει έτσι κι αλλιώς να αλλάζουν και να περιορίζεται και η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων και κυρίως να πλειοψηφούν οι αρνητικές κρίσεις στις επιμέρους πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση και για την πανδημία και για την οικονομία και βεβαίως για τα εθνικά ζητήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαγιάννη. Και εγώ, κύριε Κολάτε, να είστε καλά.